κάνουν συνέντευξη. Ναι. Κάνε θα ψηφίζει τώρα. Ναι. Έλεξε, θα μας κράξουν. Και εδώ είναι ο χειρότερος χώρος. Ναι, γιατί λαλό. Γιατί είναι νοσοκομείο και ακούγονται από ρόφους από πάνω, από παντού υπάρχει κάποιος θόρυβος, σιρήνες, πολλά. Από ποιο κανάλι είμαστε? Από το Ραϊούνο, έτσι μου είπατε. Έτσι σας είπαμε, για να σας πείσουμε να κάτσετε. Δεν είστε. Έτσι ντυμένος. Γιατί είμαι σε κόμμα. Όχι αυτή τη στιγμή, φυσικά. Πώς είναι. Δραματουργικά είμαι σε κόμμα. Πώς είναι να είστε σε κόμμα. Άλλες φορές είναι πολύ, πολύ, πολύ ξεκούραστα και άλλες φορές είναι δύσκολα. Έρχονται και σας μιλάνε. Έρχονται όλοι μιλάνε, μου βγάζουν τα παράπονά τους. Κάνουν τις εξομολογήσεις τους. Και εγώ στοικά, με τα μάτια κλειστά τους ακούω και τους υπομένω. Έχω έρθει να δω το Φώτη, ο Φώτης είναι ο προϊστάμενός μου στο τμήμα, ο οποίος έχει πυροβοληθεί προσπαθώντας να με βοηθήσει για να μην φάω εγώ μια σφαίρα σε μια συμπλοκή που έγινε σε μια αποθήκη. Ο μπαμπάς μας στην εντατική, από το πρώτο επεισόδιο. Και τώρα θα τον πάρουμε, θα τον πάμε σπίτι. Οπότε δεν θα ξανάρθουμε κιόλας σε αυτό το χώρο. Μπαμπά. Δεν έπρεπε να σου το πω αυτό για την Ανά. Δεν έπρεπε. Μπαμπά, είσαι καλά. Κάνε κάτι, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Δεν ξέρω αν είσαι καλά. Θα πας σπίτι, έμαθα. Στο σπίτι μου. Ναι, θα σε πάνε σπίτι. Το λέμε. Είσαι γυμνός από μέσα. Ναι, δεν μπορώ να σε... Ναι, η κυρία είδε από πίσω πως είμαι. Κάνουμε συνέντευξη. Μην παίξετε τώρα. Τι κάνετε? Α, εσείς ξέρετε τι συμβαίνει μέσα. Οπότε ξέρω ότι κάνετε το serial εδώ. Το βλέπετε. Να το πείτε και στους άλλους για να μας βλέπουν. Γιατί έχετε ανάγκη. Όχι, καμία. Κόψτε το. Το μισό. Λοιπόν, είσαι ο Σταύρος. Είσαι 24 χρονών. Είσαι ηθοποιός. Στη σειρά, ποιος είσαι? Ο Νίκος. Γιατί το λες με ένα στεναχμό? Πάσχει, πάσχει αυτός ο ήρωας. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Η σχέση με τη μάνα του. Τι έχει με τη μαμά? Είναι λίγο υπερβολικός. Τα παίρνει λίγο παραπάνω τα πράγματα, πιο βαριά από όσο είναι. Λοιπόν, δεν σου το έχω ότι τα πας καλά με τις κάμερες. Καθόλου καλά, τι εννοείς? Α, δεν είναι ιδέα μου. Όχι, δεν τα πας. Τις live κάμερες, όχι πολύ. Ας πούμε, τώρα αυτό που κάνουμε δεν μου είναι πολύ ευχάριστο. Δεν φαίνεται. Άντε ρε. Πώς και το κρίνεις, πώς το καταφέρνεις? Αυτό είναι η δουλειά μου. Επειδή στην είπα, Η δουλειά σου είναι να παίζεις μέσα στο δωμάτιο, να κάνεις τη γυναίκα. Καλά λες, δεν έχω καμία δουλειά εδώ. Λοιπόν, να... Κλείστο. Βρισκόμαστε στο σπίτι του Χρήστου και της Άννας, στο κέντρο της Αθήνας. Είναι το σπίτι που βλέπουμε την Άννα συνήθως στο παρελθόν, πώς ήταν με την οικογένειά της πριν, και το σπίτι που βλέπουμε το Χρήστο με τα παιδιά του να προσπαθούν να διαχειριστούν τη ζωή τους μετά το θάνατο της Άννας. Τι πλάνο πάτε τώρα? Ένα που δεν παίζω. Σε ποιο παίζεις μετά? Μετά έχουμε μια σκηνή που η αδερφή μου θέλει να την κάνει, να πάει εκδρομή. Και εγώ, σαν προοικονομία εκεί πέρα, λέω ότι δεν μου αρέσει όλο αυτό που διαλυόμαστε έτσι σαν οικογένεια. Φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος. Είσαι τέτοιος τύπος? Όχι, είναι η μόνη φορά που είμαι τέτοιος τύπος. Για καλό το έκανε. Έχουμε καιρό να κάτσουμε σήμερα μαζί.
Δεν είμαστε όλοι μαζί. Είναι μάτω όλο αυτό. Κι εγώ δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Προσπαθώ όμως. Η μαμά. Η μαμά δεν θα ήθελε να μας δει διαλυμένους. Τώρα ξέρεις και τι θα ήθελε η μαμά. Εσύ πιστεύεις ότι θα ήθελε να μας βλέπει έτσι. Ιδέα δεν έχω τι ήθελε η μαμά. Τι απαιτεί από εσένα ένα κινηματογραφικών προδιαγραφών σύριαλ. Απλότητα, κυρίως. Αυτό νομίζεις. Ναι. Δηλαδή δεν είναι κάποιος μηχανισμός διαφορετικός από το θέατρο ή από τον κινηματογράφο ή από την τηλεόραση. Είναι ο ίδιος μηχανισμός, απλά πρέπει να μην σκέφτεσαι τι υπάρχει γύρω σου. Δεν σκέφτομαι το στυλιζάρισμα καθόλου. Δηλαδή δεν σκέφτομαι ότι πρέπει να στηθώ κάπως για να. Μου τη λένε κιόλας αυτό, ότι ας πούμε έχεις κοντινό, κάνε κάτι. Εγώ δεν θέλω. Τα εκφραστικά σου μέσα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι λίγο πιο λιτά. Γιατί είναι άλλη αντιμετώπιση της κάμερας, άλλη του θεάτρου και άλλη η ζωή σου. Και μία διαχείριση των συναισθημάτων και της αλήθειας. Αυτό το βάζω μέσα εισαγωγικά, αλλά μην τα πούμε όλα τώρα γιατί δεν πληρώνεις. Έτσι, το μάθημα είναι δωρεάν, δεν είναι. Οπότε μέχρι εκεί σου λέω. Νομίζω συνέπεια στο να έχεις διαβάσει τα λόγια πριν, έτσι, ώστε να έχεις περισσότερο χρόνο στην πρόβα, να μην χρειάζεται δηλαδή να αφιερώνεις χρόνο στην εκμάθηση στην ώρα του γυρίσματος. Νομίζω περισσότερο αυτό, η συνέπεια και να ξέρεις τα λόγια σου από πριν. Και να έχεις αντοχές, γιατί φαντάζομαι ότι κουράζεσαι περισσότερο από ένα τυπικό καθημερινό. Σίγουρα, εξαρτάται και από το σκηνοθέτη, πόσα πλάνα θέλει, πόσες λήψεις θα κάνει, σίγουρα. Πόσα λεπτά βγάζετε τη μέρα? Περίπου. 20. Εντάξει, το αποτέλεσμά σας είναι εξαιρετικό για 20 λεπτά τη μέρα. Η ψυχή μας το ξέρει. Μιχαήλ. Έτσι, τυχαία. Τι διαβάζεις? Δεν ήξερα τίποτα. Κοίτα, διαβάζω το επεισόδιο 39. Τι γίνεται εκεί? Δεν θα σου πω. Περίπου. Τα μαλάκια μου. Είναι έτσι, συγγνώμη με βλέπετε έτσι, γιατί δεν πρέπει να τσακίσουν, πρέπει να είμαι έτοιμη για να πάω πλάνο. Τι πλάνο πας? Τι πλάνο πάω, τώρα δεν έχω το πρόγραμμα, γιατί έχω πολλές σκηνές σήμερα. Τι με λόγια έχεις μάθει? Δεν τα έχω μάθει, τα μαθαίνω εδώ. Δεν μαθαίνω τα λόγια μου από το σπίτι, τα μαθαίνω στην πρόβα πάρα πολύ γρήγορα ευτυχώς. Διαβάζω το επεισόδιο στο σπίτι μου, ξέρω περί τίνος πρόκειται, απλώς μαθαίνω πάρα πολύ γρήγορα τα λόγια εδώ στην πρόβα. Κακό. Όχι. Πόση ώρα τα ξεχνάς? Εξαρτάται από τη σκηνή. Εξαρτάται τη σκηνή. Μπορεί μια σκηνή να τη θυμάμαι και μετά από μερικές μέρες, δηλαδή να πάμε ξανά και να τη θυμάμαι ακριβώς. Υπάρχουν και κάποια που τα πετάω. Φεύγουν από το μυαλό. Διαγράφονται από το σκληροδίσκο κατευθείαν. Ναι, τα μαθαίνω εύκολα. Αυτό είναι το βασικό. Έχω καλή μνήμη. Μαθαίνεις λόγια εύκολα? Ναι, πάρα πολύ. Ευτυχώς. Γιατί, ναι. Την ίδια μέρα διαβάζεις? Όχι, ευτυχώς τα επεισόδια τα έχουμε αρκετά νωρίτερα. Οπότε υπάρχει ένας χρόνος που σου δίνεται για να τα μάθεις. Οπότε συνήθως τα έχω ετοιμάσει αρκετά πριν με ενημερώσουν ότι έχω να γυρίζω τη σκηνή. Σχετικά γρήγορα, δεν αργώ, γιατί κάνω πάντα μια προετοιμασία σπίτι. Και εδώ πέρα μπορώ με 4-5 αναγνώσεις να τα μάθω. Είναι θέμα εξάσκησης, δεν είχα ξεκινήσει έτσι. Δηλαδή στο σχολείο δεν μπορούσα να μάθω ποτέ τίποτα από παγαλία. Και τώρα έχω φτάσει πια με 3-4 αναγνώσεις να τα μαθαίνω, αλλά κάνω μια προετοιμασία πριν. Άμα είναι η σκηνή μεγάλη και δύσκολη, είναι άλλη κατηγορία. Αλλά για τις πιο καθημερινές μας. Και πότε τα ξεχνάς? Αρκετά γρήγορα. Τα λες, τα ξεχνάς? Ναι, μπορεί όχι αμέσως, αλλά θέλω να σου πω μετά από μια μέρα έχουν φύγει πια. Είσαι η πρώτη που μου λέει ότι δεν μαθαίνει εύκολα. Ναι, η άλλη είναι και πιο έμπειρη βεβαίως στην τηλεόραση. Άρα αυτό είναι. Έχω συνηθίσει με το θέατρο που κάνουμε πρόβες. Δεν είναι θέμα τόσο πολύ των λόγων, δηλαδή το να τα μάθεις εύκολα, όσο το να φέρεις και κάτι, ας πούμε. Δηλαδή, να μπαίνεις, επειδή γυρίζεις πολλές σκηνές σε μια μέρα, που η μία είναι μπρος, η άλλη είναι πίσω, η άλλη είναι παρελθόν, η άλλη είναι συνέχεια κάποιου πράγματος που θα συνεχιστεί σε 3 εβδομάδες μετά που θα γίνει η συνέχεια της σκηνής που γυρίζεις σήμερα, είναι να καταφέρεις να κρατάς ένα συναισθηματικό ρακόρ, ας πούμε. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Θέλει λίγο να... αλλιώς τα βλέπεις απλώς λόγια. Mm-hmm. Θέλει λίγο να έχεις μια συγκέντρωση. Εντάξει, η εκμάθηση γίνεται... Είναι το πρώτο πράγμα που κάνω, να μάθω τα λόγια, αλλά κυρίως είναι το υπόλοιπο κομμάτι που με γοητεύει και όχι τα λόγια, να μάθω τα λόγια. Δηλαδή υπάρχει ακόμα κάτι που σε γοητεύει σε ένα τηλεοπτικό γύρισμα? Ευτυχώς ναι, και σε αυτή τη δουλειά
Σαφέστατα. Δηλαδή, σαφώς. Για πες, τι είναι. Το ίδιο το γύρισμα και ο ρόλος και η ιστορία. Mm. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ γοητευτικοί αυτοί οι άνθρωποι που έχουμε εδώ, οι σκηνοθέτες μας. Είναι πάρα πολύ καλοί σκηνοθέτες και οι διευθύνσεις φωτογραφίας και οι συνάδελφοι. Είναι όλοι αξιέπαινοι. Μέσα από τα social media διεκδικούν κάποιοι άνθρωποι να μάθουν τη συνέχεια. Ναι, αρκετοί. Σου στέλνουν μηνύματα. Ναι, αρκετά. Τι άλλο... τα κλασικά, τι θα γίνει στη συνέχεια, ποιος είναι αυτός, πιστεύεις τι κάνει αυτή. Πιστεύεις ότι όντως ενδιαφέρονται να μάθουν για τη σειρά ή μήπως ενδιαφέρονται να σε γνωρίσουν καλύτερα. Κοίτα, νομίζω ότι είναι μία... Όχι, κάποιοι ψέματα, είναι μία μίξη, ναι, αλλά κάποιοι όντως ενδιαφέρονται μόνο για τη σειρά. Κάποιοι άλλοι, ξέρεις, είναι το κλασικό που στέλνει σε όλους τους ανθρώπους που τίνουν να γνωρισιμότητα. Το ξαναλέω. Απήρα τα μηνύματα στο Instagram κυρίως. Κάποιος περνάει πίσω μου. Ο ηχολήπτης μας. Ρωτάνε συνέχεια αν όντως η Άννα έχει πεθάνει, γιατί έγινε αυτό, αν το όπλο είναι εκείνου, αν αυτός είναι ο κακός, αν αυτός τα έχει σχεδιάσει όλα, αν ο άλλος τα έχει σχεδιάσει όλα. Κάνουν πάρα πολλά σενάρια που είναι πάρα πολύ χρήσιμα, μπορούσα να μας βοηθήσουν. Πώς απαντάς? Δεν ξέρω, δεν απαντάω σε πολλά από αυτά, γιατί δεν ξέρω κι εγώ πραγματικά. Mm-hmm. Η ιστορία εξελίσσεται, δεν μας έχουν πει ακριβώς, μας λένε μέχρι εκεί που χρειάζεται για να φέρουμε εις πέρα στα επόμενα επεισόδια. Και μας στέλνουν πολύ τελευταία στιγμή κάποιες από τις πολύ grand εξελίξεις. Οπότε δεν ξέρουμε όλοι. Και εμείς ίσως να μην ξέρουμε και όλοι τα story όλων. Δεν απαντάω. Δεν απαντάς καν. Δεν χρησιμοποιώ πολύ τα... Θα λένε ότι είσαι snob. Όχι, καλά, εντάξει, είπαμε. Από κοντά απαντάω. Ναι, φυσικά. Πώς στέλνουν. Μετά από τις προβολές του επεισοδίου το βράδυ, στέλνουν πολύ και ρωτάνε τι θα γίνει παρακάτω. Σε άσχετες στιγμές. Σε μαλώνουν για κάτι που κάνεις. Ως ρόλος. Στην αρχή είχε πλάκα γιατί μου λέγανε πάλι τον εραστή θα κάνεις, αλλά μετά το βουλώσανε. Μετά τους κέρδισα. Το πιο αστείο που σου έχει συμβεί σε γύρισμα? Το πιο αστείο μου είναι ο κόκλας. Δεν έχω κάτι άλλο πιο αστείο. Τι συμβαίνει με τον κόκλα? Ο κόκλας είναι ένα φαινόμενο μόνος του. Ο Κώστας Κόκλας είναι μια κατηγορία ειδική. Με τον Κώστα παίζαμε μαζί στο κάτι χαρισμένα παλικάρια πριν από 2 χρόνια στον Αντένα, που κάναμε μια κωμωδία άλλου επίπεδου. Και συναντιόμαστε μετά εδώ, χωρίς να ξέρουμε κιόλας, γιατί εγώ δεν ήξερα την επόμενη μέρα ποιος ήταν ο ηθοποιός που είχαν κλείσει, ούτε ο Κώστας ήξερε για μένα. Οπότε πάμε, συναντιόμαστε και. Χάρηκαμε πάρα πολύ που δουλέψαμε, αλλά έπρεπε να λέμε τελείως άλλα πράγματα. Ο Κώστας μου είχε κάνει και το μαλλί, έτσι μου είχε βάλει και το μουστάκι, εγώ έκανα τον πολύ σοβαρό και μιλάγαμε. Δυσκολευθήκαμε πάρα πολύ να κάνουμε σκηνή. Δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω τον Κώστα έτσι. Οπότε μετά βγήκε η ατάκα που είπε ο Κώστας, δεν θυμάμαι που μίλησε, σε μια συνέντευξη έδινε και λέει, του λέει τι κάνεις αυτόν τον καιρό, λέει κάνω ένα καουμπόικο με τον Μάριο. Γιατί το φαινόταν του Κώστα αυτό το πολύ το βαρύ με τα πιστόλια και αυτό, λέει καουμπόικο, εντάξει. Μία σκηνή σεξ που είχαμε την Ευγενία της Σαμαράν, όπου είχαμε το φροντιστή μαζί με το φωτιστή πάνω από το... Το φανάρι στο κρεβάτι. Τύπου. Και πέτυχε. Ναι, και ήταν και μεγάλη σκηνή. Αλλά ναι, βγήκε μια χαρά. Φωτιστικά τουλάχιστον, σίγουρα. Αστεία. Ήμασταν με την Έμιλη και είχαμε να πούμε 2 ατάκες πολύ σύντομα και μας είχαν βάλει κάτω από μια κάσα. Και λέγαμε με την Έμιλη ποιοι άνθρωποι στη ζωή τους μιλάνε κάτω από μια κάσα. Και μας είχε πιάσει νευρικό γιαγιό, δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε. Φύγει ωραίο. Ναι, ναι, ευτυχώς. Έχουν συμβεί αρκετές. Τώρα, μία που μου έρχεται έτσι πολύ πρόχειρα είναι σε μία ερωτική σκηνή, ας πούμε, με τον Κωνσταντίνο, που και αυτή γινόταν. Έπρεπε να κλείσουμε επεισόδιο και ήταν παρόλες σκηνές και ήταν η τελευταία, νομίζω, σκηνή της μέρας, με υπερορίες κτλ. Ήταν από εκεί, από την πίεση και από την ένταση, πέσαμε κάτω από το κρεβάτι. Από την πίεση, εννοείς, την ερωτική πίεση. Όχι, καθόλου. Από το να γίνει, να προλάβουμε να. Να τελειώσει. Ναι, ναι. Από ό,τι ξέρω, τη βάζουν και γελάνε εκεί στα γραφεία, στα μοντάζ. Όταν νιώθουν έτσι μελαγχολικά, τη βάζουν και τη βλέπουν. Έχουμε φεύρει διάφορους τρόπους για να γίνεται όσο το δυνατόν πιο ανέμακτα, να γίνονται ανέμακτα αυτές οι σκηνές. Κάνουμε διάφορα τρίξ για να μην αγγίζονται τα σώματά μας, διάφορα τέτοια πράγματα. Και σε μία από τις λήψεις υπερβάλαμε αυτόν και φύγαμε και 2 από το κρεβάτι. Με τη σύζυγο. Φαντάσουμε την ερωμένη. Άρα γύρισμα με τον Μάριο που μας έπιασε νευρικό.
Νευρικό γέλιο. Ναι. Γιατί τι λέγατε. Τι ατάκα είχες, τι έλεγες τις προάλλες που ήμασα στο παράθυρο. Εξαφανίστηκε και κάτι έλεγε τέλος πάντων και με το που έλεγε την ατάκα εγώ πέθανα. Έχεις κάνει κάποιο χοντρό λάθος σε κάποιο γύρισμα που έπαιξε σε αυτή τη σειρά. Λάθος, ας πούμε σε αυτό που λέμε ρακόρ, συναισθηματικό, αυτά δεν επιτρέπονται πια. Λόγω εμπειρίας. Όχι λόγω εμπειρίας, λόγω δουλειάς. Όχι, σε αυτή τη σειρά σίγουρα. Σε αυτή τη σειρά σίγουρα όχι. Αλλά το έχουμε παρατηρήσει. Το πιο γελίο θα σου πω είναι ότι σε μια σκηνή που δεν θυμάμαι την βλακία πώς την είχα κάνει, γιατί δεν το κάνω ποτέ αυτό, αλλά πήγα και έφαγα παγωτό και έκανα την μπλούζα με παγωτό και βλέπω στη σκηνή στον αέρα, μιλάω στο σπίτι, πάω, είμαι στο αυτοκίνητο με τη στάμπα με το παγωτό εδώ, γιατί δεν μπορούσα να το βγάλουν τα παιδιά, δεν γινότανε. Και μετά πεντακάθαρο το άλλο μετά. Αλλά ναι, συναισθηματικό έχω κάνει. Κάτι που το βλέπεις μετά και λες εδώ θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο, ας πούμε, πιο θυμωμένος, πιο φορτισμένος, γιατί μετά δεν έδαινε με το άλλο. Έχω δει, αλλά νομίζω, έχω την εντύπωση ότι δεν τα καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος. Δεν τα καταλαβαίνει, ναι. Σίγουρη. Εσύ ναι. Στεναχωρηθήκες βλέποντάς το. Κοίταξε, νομίζω ότι όσοι κάνουν αυτή τη δουλειά, είτε μπροστά από τις κάμερες είτε και πίσω από τις κάμερες, δεν μπορούν να δουν κάτι στο οποίο συμμετέχουν εντελώς αθώα. Δηλαδή και αυτό είναι και ένα κρίμα, γιατί πάντα το βλέπεις υπό το πρίσμα, δηλαδή σαν να καραδοκείς να δεις το λάθος. Αυτό γίνεται από μόνο του. Πες μου κάτι που είναι ολόιδιο στο ρόλο σου, με τον πραγματικό σου χαρακτήρα. Με τον πραγματικό μου χαρακτήρα. Το πώς ερωτεύεται. Πώς ερωτεύεται. Ντροπαλά. Αμήχανα. Εσύ ερωτεύεσαι ντροπαλά. Είμαι λίγο μαγκώνω όταν ερωτεύομαι, όταν είμαι ερωτευμένος. Μάθανε ένα τέτοιο πράγμα. Ο τρόπος που συνήθως αντιμετωπίζουμε τους ρόλους, και στο θέατρο συμβαίνει αυτό και στην τηλεόραση, έχουν πάντα αρκετά στοιχεία από το χαρακτήρα μας. Δηλαδή δεν είναι ποτέ κάτι 100% διαφορετικό. Ακόμα και διαφορετικό να είναι, τα στοιχεία που δανείζεσαι είναι από τον εαυτό σου, αναγκαστικά. Οπότε θα βρίσκεις διάφορα τέτοια κοινά, ας πούμε, δηλαδή, θα μπορούσα να σου πω ότι στον τρόπο που θυμώνει. Αλλά είναι ο δικός μου τρόπος. Δεν αλλού. Ίσως ότι ο άνθρωπος είναι περισσότερο έτσι... προσπαθεί να κρατήσει την... το σπίτι του, την ησυχία του, τη δουλειά του, την προστασία του. Αυτό είναι ένα στοιχείο που, ας πούμε, το έχω κι εγώ σε ένα ποσοστό. Ένα πολύ κοινό χαρακτηριστικό με μένα, που είναι το ότι έχω ψυχραιμία, και αυτογνωσία και είναι αρκετά συνειδητοποιημένος. Δεν παθαίνει πανικό, όλα είναι σε μία τάξη και είναι αρκετά όριμος για την ηλικία του. Εγώ με αυτή την ηρωίδα, ας πούμε, έχω κάποια κοινά ως προς τη ζωή της και το χαρακτήρα της όπως ήταν 3 χρόνια πριν, δηλαδή πριν συμβεί ο Ντουρβουτζάς. Σε σχέση με το ότι ήταν πολύ θετικός άνθρωπος, πολύ κεφάτος, χαρούμενη έτσι στην παρέα, εγκάρδια και κάπως η ψυχή της παρέας, τέλος πάντων. Έχω κι εγώ κάποια τέτοια χαρακτηριστικά. Αγάπη, θες να πας λίγο έξω. Ήθελε κάτι ο Στάθης να σε ρωτήσει για βουλκανιζατέρ. Βουλκανιζατέρ. Ούτε που ξέρω τι σημαίνει. Να τον διώξω ήθελα. Να σου πω τι θα ήθελες να παίξεις, τι ρόλο. Γενικότερα. Ενώ συχαίνω με τα musical, τα συχαίνω όμως, έχω τρελή αντιπάθεια. Έχω κολλώ με το φάντασμα της όπερας για κάποιο λόγο, μου αρέσει πάρα πολύ. Τραγουδάς. Όταν είδα την ταινία, μου άρεσε πάρα πολύ. Είχαμε συγκινήσει γιατί ήταν όμορφο. Θα ήθελα να είναι κάποιος στην ηλικία μου και όχι έφηβος. Γιατί επειδή μικροδείχνω, ό,τι κάνω μέχρι στιγμής είναι ένα παιδί 17 χρονών. Μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά θα ήθελα να είναι κάτι να είναι 24-25, όσο είμαι δηλαδή εγώ. Κάπως γίνεται και αυτοί που παίζω οι ρόλοι έχουν ωραία πράγματα. Ή τουλάχιστον εγώ βρίσκω ενδιαφέρον σε αυτά. Αλλά στο θέατρο σίγουρα θα ήθελα να παίξω κάποια στιγμή σε ένα ρόλο του Τσέχοφ. Αυτό. Πόσο 100% κουρασμένη είσαι και πόσο 100% χαρούμενη.
Είμαι κουρασμένη με 80% θα έλεγα. Είμαι χαρούμενη 99% θα έλεγα. Είμαι χαρούμενη πρώτα απ' όλα γιατί είμαι σε μια δουλειά που ήταν επιλογή. Ήταν επιλογή το να είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που έκανα τα τελευταία 5 χρόνια. Και νιώθεις και κουρασμένος πολύ. Όχι, είμαι από τις ναρκώσεις και από αυτά τα φάρμακα που παίρνω. Δεν ρωτάω για τώρα. Γενικά είσαι σε μια κουραστική περίοδο της ζωής σου. Γενικώς. Ναι, εντάξει. Πάντα όταν πλησιάζουν οι γιορτές, είναι που είναι η πρώτη περίοδος της σεζόν. Έχεις σχεδόν εξαντληθεί. Να το οργανώσεις όλο αυτό, να ξεκινήσει, να πάρει ένα δρόμο, να δεις τι δεν πήγε, τι πήγε, να κάνεις τον απολογισμό σου. Και πλησιάζει ο Δεκέμβρης και πάντα είσαι πολύ κουρασμένος. Γιατί, αγόρι μου, γιατί. Γιατί κάνεις βιντεάκια. Δεν με λυπάσαι. Όταν πεθάνω, να το ανεβάσεις αυτό το βιντεάκι, Νίκο. Τι είπα ξύλο τώρα εσύ. Είναι από τις ωραιότερες δουλειές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Είναι μια δουλειά που από πάνω της έχει ανθρώπους που τη φροντίζουν και την αγαπούν. Από το κανάλι, την παραγωγή, τους σκηνοθέτες και όλους τους ανθρώπους που βλέπουν πίσω από τις κάμερες. Και σε αυτή τη δουλειά τυχαίνει να υπάρχουν φίλοι μου από πολλές δουλειές πριν, να υπάρχουν άνθρωποι που έχω γνωρίσει τώρα, να έχουμε ένα φοβερό πάρτι κάθε μέρα στο γύρισμα, παρόλο που δεν κάνουμε εύκολα γυρίσματα. Δηλαδή, εγώ αν δεν είμαι κάπου νεκρή, αν δεν είμαι κάπου σκοτωμένη, κάπου πεταμένη σε κάποια σκουπίδια, κλαίω συνήθως. Δηλαδή, δεν περνάμε καλά. Όπως οι περισσότεροι από τους ήρωες, λίγο βασανίζονται. Και έχουμε δέσει και με τα παιδιά, κάνουμε παρέα. Και νομίζω είναι πολύ ωραία συνθήκη. Δεν ξέρω αν είναι έτσι πάντα, γιατί δεν έχω ξανακάνει τηλεόραση. Έχω κάνει 2 επεισόδια στους 10 μικρούς μίτσους. Αλλά σύριαλ δεν έχω ξανακάνει. Αλλά νομίζω είναι πολύ ωραία συνθήκη, τουλάχιστον εδώ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει αλλού. Κοίταξε, αυτή η δουλειά έχει αυτό το ωραίο, ότι δεν βαριέσαι ποτέ. Ωραία, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο δεν πλήττεις. Δεν είμαι σίγουρη. Δηλαδή, για κάποιους ηθοποιούς είναι ένα ταλέντο αυτό να μπορείς να κρατάς τη συγκέντρωσή σου, γιατί είναι 10 ώρα τα γυρίσματα κάθε μέρα, να μπορείς να πρέπει να είσαι πολύ διαβασμένος. Κοίταξε να δεις, υπάρχουν πίσω από εμάς άνθρωποι που κάνουν εξαιρετική δουλειά, που παίρνουν τα σενάρια, τα διαβάζουν, κάνουν το breakdown που λέμε. Οπότε, όταν ανά πάσα ώρα και στιγμή ρωτήσουμε σε ποια σκηνή βρισκόμαστε, γιατί μπορεί να χαθούμε μέσα σε αυτό, υπάρχουν οι script και οι βοηθοί σκηνοθέτη και οι σκηνοθέτες βέβαια, που ξέρουν να μας πούνε τι έχει προηγηθεί από μια σκηνή, αν εμείς μπερδευτούμε κάπου. Δηλαδή, να μας πούνε ότι αυτό είναι μετά από αυτό και από αυτό και από αυτό, έχει γίνει αυτό μέχρι στιγμής. Γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ δύσκολο concept. Που δεν είναι μαθημένοι και οι Έλληνες θεατές, ούτε και εμείς. Αυτό το μπρος πίσω είναι ένα ερωτικό θρίλερ μυστηρίου, έχει πάρα πολύ αστυνομικό μπλέξιμο μέσα. Το πιο ωραίο πράγμα που συμβαίνει μέσα στο γύρισμα, κατά τη γνώμη σου. Όταν βγαίνει ωραία μία σκηνή έτσι όπως την έχεις φανταστεί. Δηλαδή, ο κάθε ηθοποιός για τον εαυτό του, φαντάζομαι. Έρωτας μετά από τι? Έρωτας μετά από... Θα δείξει. Δεν ξέρουμε τίποτα, δεν λέμε τίποτα. Δεν ξέρουμε, όχι, μα δεν είναι ότι δεν λέμε, δεν ξέρουμε κι εμείς πραγματικά. Μας κρατάνε πολλά μυστικά. Μετά? Από έρωτα. Έρωτας μετά από έρωτα. Ναι. Παίζει αυτό. Παίζει, δεν παίζει. Στα καπάκια. Στα καπάκια όχι, αλλά δεν πάει να είσαι ερωτευμένος. Μπορεί να ξαναερωτευτείς. Ίσως για κάθε χαρακτήρα είναι διαφορετικό. Στην δική μου διαδρομή, ο έρωτας μετά από την απιστία είναι μια κρίσιμη απάντηση. Αυτό θα με αφορούσε. Εντάξει, για μένα αυτό το έρωτας μετά έχει να κάνει πολύ με τις δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή. Δηλαδή, εκεί που νόμιζες ότι κάπου έφτασες, δηλαδή είσαι σε μια ηλικία, έχεις κάνει τα παιδιά σου, τη δουλειά σου, αρχίζει μια δύση, ας πούμε, μια ζωή, κατά κάποιο τρόπο, υπάρχει ακόμα... Η ζωή, μάλλον, είναι γεμάτη εκπλήξεις. Πώς μπορείς μετά από ένα τέτοιο σοκ, μετά από κάτι που σου αλλάζει ολόκληρη σου τη ζωή, να ξυπνήσεις, να δεις τα πράγματα αλλιώς, να ξαναερωτευτείς ενδεχομένως, να κάνεις ένα restart και να δεις τα πράγματα με άλλο μάτι. Ίσως να ξαναγεννηθείς με έναν τρόπο. Μετά από τι? Μετά από τι, αυτή είναι η ερώτηση. Θα την πάρετε την απάντηση. Πώς? Αν μας παρακολουθείτε, θα τη δείτε την απάντηση. Που θα συνδέσει τον τίτλο. Οι υπόλοιποι ηθοποιοί λένε όλοι μια διαφορετική ερμηνεία αυτής της φράσης. Συγγνώμη, ανήκω στην απόλυτη εξαίρεση, μήπως έχω κάτι.
Μπορεί. Τι λένε οι άλλοι, πείτε μου να μάθω. Δεν μπορώ να σας τα πω. Καλά. Αλλά όλοι κάτι λένε διαφορετικό. Μεταξύ τους, όλοι. Όχι ναι. Όλοι το ίδιο και εγώ το διαφορετικό. Ναι, ναι, ναι. Όλοι αυτό είναι αισιόδοξο. Ο τίτλος θα συμπληρωθεί μέσα από την ιστορία, στα επόμενα επεισόδια.